MoreWeber στη winmasters.com.cy. Κάνε εγγραφή και πάρε τώρα το δωρεάν στοίχημα. Όλο τον Νοέμβριο επιπλέον 10% απόδοση στα κέρδη. Νουρ από πολύ μακριά στην αγκαλιά του Τόνιο η μπάλα. Δυνατό μεν το σούτ, αλλά μέσα στο κέντρο της εστίας. Σίμψον, πολύ ωραία περνά την σέντρα. Ο Πλάνας δεν μπορεί, ο Σαν Ρωμάν στο δεύτερο δοκάρι. Τρίμπλαρε, σούταρε, αλλά είναι απελπιστικά άστοχο το σούτ του. Το γύρισμα είναι πολύ καλό, ο Ρωμάν το σούτ είναι άστοχο. Ο Ραούλ πάει απευθείας, αλλά ο Κίσας με ετοιμότητα. Κεφαλιά προς το μέρος του Kingsley. Το σούτ που γίνεται από μακριά πάνω στον Τόνιο, από τον Ιωάννη τον Κωστή. Χτελεί ο Ραούλ πάνω από την εστία του Κίση. Για να δούμε τώρα τον Γιάννου να δίνει την πάσα και τον Τέτε να έχει ευκαιρία και να πάει να κάνει πάσα αντι σούτ, ενώ βρισκόταν απέναντι από την εστία. Κορέια ζητά ο Kingsley, για να δούμε αν θα τον βρει. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά αποκρούει ο Τόνιο. Μεγάλη ευκαιρία, η καλύτερη της Νέας Σαλαμίνας στον αγώνα με τον Μαριάνοβιτς. Για να φτάσει τώρα στον Κορέια. Νέα σέντρα, ο Kingsley, 1-0. Ο τιμωρός της ΑΕΚ, Kingsley Onyeku. Ο παίκτης ο οποίος πέρσι είχε σημειώσει 4 από τα 5 γκολ που πέτυχε η Νέα Σαλαμίνα σε βάρος της ΑΕΚ στους αγώνες που έδωσαν σε πρωτάθλημα και κύπελο. Δυνατή κεφαλιά, δεν μπορεί ο Τόνιο να αντιδράσει. Και έτσι το 1-0 είναι γεγονός. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι, με την Νέα Σαλαμίνα να παίρνει το προβάδισμα. Κασές. Νέα παλιά για τον Τρισκόσκι. Το γύρισμα αμέσως, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Τάσο Κίσα. Μαριάνοβιτς, την Στέλ και τώρα Κορέια. Το γύρισμα απέναντι, ο Kingsley δεν θα βρει την μπάλα από το ένα μέτρο. Ραούλ. Χέφελ. Έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει. Στο δοκάρι και έξω. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ. Κοντράρι μπάλα, μπαίνει ο Γιάννου για να τη γυρίσει απέναντι στο δεύτερο δοκάρι. Ανάποδο, εντυπωσιακό. Μπάλα φεύγει έξω από τον Τρισκόσκι. Να στέλνει την σέντρα στην περιοχή. Έγινε η κεφαλιά, πάνε το ανάποδο πάνω στον Κίσα. Από τον Κίβενη αυτή τη φορά. MoreWeber στη winmasters.com.cy. Κάνε εγγραφή και πάρε τώρα το δωρεάν στοίχημα. Όλο τον Νοέμβριο επιπλέον 10% απόδοση στα κέρδη.